Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε μαζί σας με το πρόγραμμά μας στο ουράνιο μήνυμα. Ο σκοπός μας είναι να σας γίνουμε βοήθεια με τον Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι για όλο τον κόσμο και για σας και για μας. Και ευχόμεθα ο Θεός να σας αναλάβει και να σας βοηθήσει, γιατί πιστεύουμε ότι όταν δεχθείτε το Λόγο του Θεού θα σας ωφελήσει. Αμήν. Γάμμα κεφάλαιων και 16 εδάφιων διαβάζουμε αυτά τα λόγια. Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι το βιβλίο που μας φανερώνει την αλήθεια. Το βιβλίο που μας φανερώνει το θέλημα του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος που επιθυμεί να μάθει περί του Θεού, οπωσδήποτε θα επιδιώξει να βρει τον τρόπο για να μάθει. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι, αλλά ο καλύτερος τρόπος είναι να πάρετε στην Αγία Γραφή. Ίσως πολλοί που μας ακούνε να έχουν την Αγία Γραφή, αλλά ποτέ να μην την ανοίξανε για να την μελετήσουν. Ίσως επίσης να υπάρχουν ακροατέ μας που δεν έχουν ακόμα την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή αποτελείται από την Παλαιάν και την Καινή Διαθήκη και τα δύο βιβλία μαζί λέγονται Αγία Γραφή. Εμείς αποστέλουμε δωρεάν την Καινή Διαθήκη. Η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Όλοι όσοι διαβάζουν την Αγία Γραφή ωφελούνται από πολλές απόψεις, ψυχικός, πνευματικός και σωματικός. Και πολλοί αποφεύγουν την αμαρτία, τα ναρκωτικά, τη μέθη και την άσωτη ζωή. Η ζωή του ανθρώπου που διαβάζει την Αγία Γραφή είναι διαφορετική από τους άλλους ανθρώπους. Η αιτία είναι διότι φροντίζουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Μόνον όσοι κάνουν το θέλημα του Θεού θα αξιωθούν της βασιλείας του. Πολλοί συνηθάνε να λένε «πίστευε και μη ερεύνα». Αλλά αυτό δεν το βρίσκουμε πουθενά στην Αγία Γραφή. Ο Λόγος του Θεού παραγγέλει να ερευνάμε για να μαθαίνουμε. Όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είδε τον Χριστόν ερχόμενον, είπεν ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ναι, η Αγία Γραφή ονομάζει τον Κύριο μας ως τον αμνό του Θεού, το αρνάκι δηλαδή που ήρθεν για να γίνει θυσία για τη δική μας παράβαση και τη δική μας αμαρτία. Πάλι ο προφήτης Ισαΐας γράφει ότι εφέρθη ως αρνίον επισφαγήν, ως πρόβατον έμπροσθεν του κύροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Ο Θεός πρόβλεψε να θυσιάσει τον Υιόν του για όλον τον κόσμο και όλοι μπορούν να βρουν σωτηρία, θεραπεία και ελευθερία από το πρόσωπο αυτό που φέρθηκε ως αρνίον επισφαγής. Καμία δύναμη, κανένα μέσον, καμία τελετή δεν μπορεί να βεβαιώσει τον αμαρτωλόν ότι συνεχωρήθη, αφού κάνει κάθε προσπάθεια για να βρει ανακούφιση στην αμαρτωλή ψυχή του. Η συνείδηση του τον καταδικάζει και τον κατακρίνει. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό δια του Ιησού Χριστού, όπου μας βεβαιώνει ότι μας συγχωράει και ο ερχόμενος προς Αυτόν βρίσκει ανάπαυση και σωτηρία. Ακούστε λίγες από τις υποσχέσεις του Θεού. Στο ψαλμό ρο γάμα κεφάλαιων και 8 εδάφιων λέγει «Ιχτήρμον και λεήμον είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν έκαμεν εις εμάς κατά τας αμαρτίας εμών, ουδέ ανταπέδωκεν εις εμάς κατά τας ανομίας εμών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η ανατολή από τη δύση, τόσον εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είμαι θαχώμα. Όπως ο πατέρας πλαχνίζεται το παιδί του, έτσι και ο ουράνιος πατέρας σπλαχνίζεται τα δικά του παιδιά. Δεν είναι το θέλημα του Θεού να χαθεί κανένας άνθρωπος, αλλά όλοι να σωθούν και να ζήσουν αιώνια μαζί του. Ο Θεός υπόσχεται να σηκώσει την αμαρτία μας και να την απομακρύνει από κοντά μας τόσο μακριά
όσων απέχει η Ανατολή από τη Δύση. Αυτές τις υποσχέσεις τις συναντάμε στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του γράφει: «Ελάτε τώρα εσείς που λέτε σήμερα ή αύριο θα πάμε σε αυτήν την πόλη και θα κάνουμε εκεί ένα χρόνο και θα εμπορευθούμε και θα κερδίσουμε, οι οποίοι δεν εξεύρετε το μέλλον της αύριο, επειδή ποια είναι η ζωή σας?» Βλέπετε, κάνει ερώτηση εδώ και λέγει ποια είναι η ζωή σας. Αν ερωτούσαμε τον εαυτό μας ποια είναι η ζωή μας, η Αγία Γραφή λέγει ότι είναι σαν ατμός που φαίνεται για λίγο και μετά εξαφανίζεται. Η ζωή μας είναι πολύ σύντομη και περαστική και αξίζει να δώσουμε προσοχή, να κάνουμε κάθε προσπάθεια και προετοιμασία για την άλλη ζωή, την αιώνιο και ατελεύτητο ζωή. Κάνανε την ερώτηση στον Κύριο μας οι άνθρωποι της εποχής του: «Διδάσκαλε, ποιος μπορεί να σωθεί?» Και ακούστε την απάντηση του Κυρίου: «Από ανθρώπινης δυνάμεως είναι αδύνατον». Όλη η δική μας προσπάθεια δηλαδή στο να εξασφαλίσουμε την σωτηρία μας, ο Κύριος λέγει ότι είναι αδύνατο. Αλλά προσθέτει κάτι το θαυμαστό: «Παρά το Θεό τα πάντα είναι δυνατά». Μόνο με τη δύναμη του Θεού σώζεται ο άδικος και ο αμαρτωλός άνθρωπος. Το καλύτερο παράδειγμα είναι ο ληστής, όταν τον είχαν υψώσει στο σταυρό δίπλα στον Χριστό. Τι καλό μπορούσε να κάνει η καταδίκη του, είτε ο θάνατος είτε κλέπτης και ληστής. Αλλά ο ληστής ανεγνώρισε την προσωπικότητα αυτή δίπλα του. Κατάλαβε ότι ήταν ο Υιός του Θεού και του είπε: «Κύριε, μνήσθητη μου όταν έρθεις στην Βασιλεία σου». Όπου εννοεί: «Θυμήσουμε, Κύριε, όταν έρθεις στην Βασιλεία σου». Ο Κύριος τον άκουσε, δέχτηκε την παράκλησή του και του είπε: «Σήμερον θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Ο πρώτος που μπήκε στον Παράδεισο με τον Ιησού Χριστόν ήταν ένας ληστής. Μετενόησε και ζήτησε από τον ίδιο τον Χριστό να τον αξιώσει της Βασιλείας του και έλαβε αυτό που ζήτησε. Παρά το Θεό, αγαπητοί μου φίλοι, σώζονται και οι ληστές και οι βλάσφημοι και οι μέθυσοι και όλοι όσοι επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου θέλουν σωθεί. Αυτά μας λέγει ο Λόγος του Θεού. Δίχως το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, δεν θα γνωρίζαμε τίποτα. Όλες οι χριστιανικές θρησκείες συστήνουν την Αγία Γραφή. Όλοι οι Άγιοι άνθρωποι που παρέλασαν μπροστά μας, μας συστήνουν την Αγία Γραφή ως το μοναδικό χάρτη που δείχνει το δρόμο για τον ουρανό. Ο άνθρωπος δίχως τον χάρτη δεν γνωρίζει που πηγαίνει, γι' αυτό πολλοί δεν γνωρίζουν που πάνε, γιατί τους λείπει ο χάρτης. Για κάθε ζήτημα στη ζωή, για τις καθημερινές ανάγκες υπάρχουν οι επιτίδιοι, που καμιά φορά χρειάζεται κόπος και έρευνα εκ μέρους μας να τους βρούμε. Να βρούμε το κατάλληλο άτομο και όταν τον βρούμε το λέμε και σε άλλους. Έτσι είναι και με το σωτήρα μας Χριστόν. Είναι ο πιο κατάλληλος στο έργο του. Ο Απόστολος Πέτρος στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων λέγει: «Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε». Αφού δεν υπάρχει άλλο όνομα, είναι λοιπόν το μόνο όνομα. Ερεύνησε, φρόντισε και προσπάθησε και εσύ, αγαπητή ψυχή, να βρεις το μόνο αυτό πρόσωπο για την σωτηρία σου. Ο Λόγος του Θεού θα φωτίσει τον κάθε άνθρωπο που θέλει να βρει τον δρόμο της ζωής. Ο Κύριος είπε ότι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, και δια του Ιησού Χριστού μπορούμε να φωτιστούμε και να βρούμε τον δρόμο ο οποίος θα μας οδηγήσει εις τον λιμένα της ασφαλείας, που δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος και κανένα άλλο όνομα δεδομένων υπό τον ουρανό δια του οποίου να μπορέσουμε να σωθούμε. Αυτό μας λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δέξου λοιπόν το Λόγο του Θεού και θα βρεις και εσύ την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Αμήν. Διαβάζω ένα μέρος από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και από το 36 εδάφιο. «Παρεκάλεδε αυτόν εις εκ των Φαρισαίων να φάγει μετ' αυτού, και εις αθώνη στην οικία του Φαρισαίου εκάθισεν εις την τράπεζαν. Και ειδού γίνει της εν τη πόλη ή της ήτου αμαρτωλή μαθούσα ότι κάθεται εις την τράπεζαν εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερεν αλάβαστρον μύρου και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα, ήρχισε να βρέχει τους πόδες αυτού με τα δάκρυα και σπόγγιζε με τα στρίχας της κεφαλής αυτής και κατεφύλλει τους πόδες αυτού και ήλυφεν με το μύρον.
Εδώ δε ο Φαρισαίος, ο καλός εις αυτόν, είπε καθ' εαυτόν λέγον, εάν ούτως εάν είτο προφήτης, ήθελε γνωρίζει τη σκιοπία είναι υγιεινή, ή τη εγγίζει αυτόν ότι είναι αμαρτωλή. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Σίμων, έχω να σε είπω τι. Ο δε λέγει διδάσκαλε, είπε, είχε της δανειστής δύο χρεοφυλέτας, ο εις εχρεώστη δινάρια 500, ο δε άλλος 50. Και επειδή δεν είχον να αποδώσω συν, εχάρισεν αυτά εις αμφωτέρους. Τις λοιπόν εξ αυτών είπε θέλει αγαπήσει αυτόν περισσότερον. Αποκριθείς δε ο Σίμων, είπε, νομίζω ότι εκείνος εις τον οποίον εχάρισε το περισσότερον. Ο δε είπε προς αυτόν, ορθώς έκρινας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Φαρισαίον αυτόν να προσκαλεί τον Κύριό μας στο σπίτι του για να φάνε μαζί. Και καθώς ο Κύριος πήγε και κάθισε στην τράπεζα, όπως λέγει εδώ, και ετοιμαζόντουσαν για το φαγητό, μπαίνει μια γυναίκα στο σπίτι η οποία ήταν απροσκάλεστη. Ο Σίμων δεν κάλεσε τη γυναίκα αυτή να έρθει στο σπίτι του, γιατί ήθελε βέβαια να ευχαριστήσει τον Κύριο και να κάνει το καλύτερο που μπορούσε για τον διδάσκαλο, τον Ιησού Χριστό. Τώρα όμως αυτή η γυναίκα μπαίνει και σαν να τους χαλάει την παρέα. Μπαίνει στο σπίτι, πλησιάζει τον Κύριο με δάκρυα στα μάτια, πλένει, λέγει, τους πόδας του Χριστού με τα δάκρυά της, σπονκίζει τους πόδας του με τα μαλλιά της και αλήφει τους πόδας αυτού με μύρον και φυλάει τους πόδας του Ιησού Χριστού. Όταν το είδε αυτό ο Φαρισαίος, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος. Δεν περίμενε να γίνει κάτι τέτοιο στο σπίτι του από μια γυναίκα αμαρτωλή που την γνώριζε, ως φαίνεται, και ίσως ακόμα και οι χωριανοί να ξέρανε ποια γυναίκα ήταν, και το θεώρησε ίσως προσβλητικό ο Φαρισαίος να μπει στο σπίτι του και μάλιστα να πλησιάσει τον Κύριο και να κάνει ό,τι έκανε. Και καθώς σκεπτόταν στον εαυτό του και έλεγε ότι εάν αυτός ο Χριστός είναι προφήτης, θα γνώριζε ποια γυναίκα είναι αυτή και επουδενή λόγο δεν θα την άφηνε να τον αγγίξει. Και περνούσαν αυτές οι ιδέες από το νου του, και ο Κύριος γνώριζε βέβαια τι είχε στο νου του και τον ερωτάει και του λέγει, Σίμων, κάποιος ο οποίος τον χρωστούσανε χρήματα ορισμένα άτομα, κάποιος δανειστής, ο ένας τον χρωστούσε, λέει, 500 δενάρια και ο άλλος 50, και επειδή δεν είχαν ούτε ο ένας να πληρώσει ούτε ο άλλος, τα χάρισε και στους δύο. Ποιος, λέγει, θα αγαπούσε τον δανειστή περισσότερον? Και ο Σίμων είπε, νομίζω ότι αυτός που του χάρισε το περισσότερον. Και ο Κύριος του λέει, καλή απάντηση έδωσες. Λοιπόν, ήρθα, λέει, στο σπίτι σου και εσύ δεν δείξες ενδιαφέρον για μένα όπως έπρεπε. Δηλαδή, συνήθως είχαν συνήθειο την εποχή εκείνη να δίνουν νερό στον επισκέπτη για να πλύνει τους πόδας του. Ενώ ο Σίμων δεν του έδωσε νερό. Ίσως να είχαν συνήθειο την εποχή εκείνη να δίνουν λάδι να αλείψουν την κεφαλή του επισκέπτη. Λέγει, ο Κύριος λέει, έλεον δεν με έδωκας. Ενώ αυτή, λέγει, ήρθε στο σπίτι, όχι μόνο που, λέγει, μάλιστα είπε και φίλημα δεν με έδωκες, είπε στον Φαρισαίο. Ενώ αυτή ήρθε, λέει, και δεν σταμάτησε να φυλάει τα πόδια μου και να πλένει, λέει, τους πόδας μου με μύρον. Ο Κύριος θα ήθελε να καταλάβει ο Σίμων τι ακριβώς γινότανε. Επειδή αυτή η γυναίκα ήταν αμαρτωλή και την συγχώρεσε ο Κύριος πολύ, γι' αυτό και αγάπησε πολύ τον σωτήρα του κόσμου που έδειξε την αγάπη του σε αυτήν. Οπωσδήποτε ο Σίμων θα κατάλαβε τώρα γιατί ο Κύριος την άφησε να φυλάει τα πόδια του και να πλένει τους πόδας αυτού, όπως λέγει, με μύρον. Ευχαριστούμε τον Θεό που ήρθε ο Ιησούς στον κόσμο να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν την ανάγκη του, ακριβώς όπως και αυτή η γυναίκα. Δοξασμένο το όνομά του. Ο Κύριος γνώριζε τι ήταν στην καρδιά της γυναικός αυτής, και μόνον ο Κύριος γνωρίζει τι είναι στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Μια φορά νομίζουμε ότι ο Κύριος δεν μας ξέρει, δεν μας γνωρίζει, αλλά δεν είναι τίποτα το κρυπτό το οποίο δεν γνωρίζει ο Κύριος μας. Μάλιστα στο Λόγο του Θεού λέγει ότι όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα, ξεσκεπασμένα είναι όλα. Βλέπει ο Χριστός την ζωή μας, βλέπει την καρδιά μας, ξέρει τι κρύβουμε. Και γνώριζε και στην καρδιά της γυναικός αυτής τι ήτανε. Ότι ήρθε και ζητούσε συγχώρεση, ήρθε και ζητούσε βοήθεια, ήρθε και ζητούσε ανάπαυση. Ο άνθρωπος δίχως τον Χριστόν, αγαπητοί μου φίλοι,
δεν έχει ανάπαυση. Νομίζει ότι έχει ανάπαυση, αλλά στην πραγματικότητα μέσα του, μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του, μέσα στον εσωτερικό του κόσμο, ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να έχει την αληθινή ειρήνη και ανάπαυση δίχως των Χριστών. Γι' αυτό ο Κύριος είπε σε μια περικοπή ότι ειρήνη λέγει την εμήν δίδω εις εσάς, ουχή καθώς ο κόσμος δίδει σας δίδω εγώ. Μπορούμε να έχουμε όλοι την αληθινή ειρήνη και την αληθινή ανάπαυση που χαρίζει ο Κύριος μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Και αυτή η γυναίκα ήρθε βέβαια με το σκοπό για να λάβει την ειρήνη, την ανάπαυση στη ψυχή της μέσα, γιατί όταν ο άνθρωπος βλέπει στην αμαρτία δεν μπορεί να έχει ανάπαυση στη ψυχή του. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη, γιατί βλέπετε δεν μπορεί να έχει ειρήνη με το Θεό. Μόνον όταν βρει άφεση αμαρτιών, μόνον όταν σπεύσει κοντά στον Χριστό και ζητήσει από τον Χριστό να το συγχωρέσει, τότε ο άνθρωπος μπορεί να βρει ανάπαυση και ειρήνη βαθιά μέσα στην ψυχή του, και τότε, αγαπητοί μου φίλοι, μπορούμε να πούμε ότι βρήκαμε την ειρήνη, την αληθινή, την σωστή ειρήνη που χαρίζει ο Κύριος, ευλογημένο το όνομα του το Άγιο. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη ο άνθρωπος να σπεύσει κοντά στον Χριστό. Και η γυναίκα αυτή όταν πήγε στον Χριστό, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, καθώς διαβάζουμε εδώ, ο Κύριος είπε σε αυτή, στο τέλος της ιστορίας αυτής που διαβάζουμε εδώ, είπε δε προς την γυναίκα, η πίστη σου σε έσωσεν, είπαγε η ειρήνη. Η πίστη σου σε έσωσεν. Δεν μας σώζει η καλοσύνη μας, δεν μας σώζουν τα έργα μας, δεν μας σώζει η δωρεά μας, δεν μας σώζει ό,τι κάνουμε εμείς. Θα σωθούμε όταν θα πάμε στο Χριστό και να ζητήσουμε από Αυτόν να μας σώσει και να μας ελευθερώσει. Η πίστη σου, είπε ο Κύριος, σε έσωσε, και η δική σου πίστη μπορεί να σε σώσει όταν και εσύ πιστεύσεις αληθινά και ειλικρινά εις τον αναστημένον σωτήρα μας Ιησούν Χριστόν. Δώσε την καρδιά σου σε Αυτόν, αγαπητή ψυχή. Πήγαινε σε Αυτόν. Βλέπετε, ήρθε ο Χριστός για να σώσει αμαρτωλούς. Ήρθε να σώσει ανθρώπους που είναι πονεμένοι, που είναι θλιμμένοι, που είναι μέσα στην δυστυχία, μπορούσαμε να πούμε. Δυστυχισμένοι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει ειρήνη και χαρά στην ψυχή του μέσα μακριά από τον Ιησού Χριστόν. Γι' αυτό ο Κύριος λέγει, ελάτε σε με, ελάτε σε με. Δόξα στο όνομα του Άγιον. Μπορούμε όλοι να πάμε σε εκείνο. Μπορούμε όλοι να ζητήσουμε τη βοήθειά του. Μπορούμε όλοι να λάβουμε την ανάπαυσή του. Έτσι μας λέγει στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου ότι ο Κύριος μας δίνει την αληθινή ανάπαυση στον άνθρωπο, την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να την βρει πουθενά αλλού. Θα έλθετε, λέγει, προς εμέ πάντες. Πάντες. Προσέξτε τη λέξη. Έλθετε προς εμέ πάντες. Οι κοπιώντες και οι υπεφορτισμένοι. Αυτοί που κοπιάζετε, που είστε κουρασμένοι, που είστε φορτωμένοι, ελάτε σε μένα, λέγει, και εγώ θέλω σας δώσει ανάπαυση. Ρώτησε τον εαυτό σου, αγαπητή ψυχή, έχεις ανάπαυση μέσα στην καρδιά σου? Έχεις ειρήνη? Αν όχι, τότε ο Κύριος μας σε προσκαλεί, όπως κάλεσε τους άλλους όλους, καλεί και σένα. Ελάτε, λέγει, σε με. Ελάτε σε με. Έλθετε προς εμέ πάντες, οι κοπιώντες και οι υπεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας δώσει ανάπαυση. Άρατε το ζυγό μου εφ' εμάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία, και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρόν. Ναι, αγαπητή ψυχή, ο Χριστός θα σου δώσει το δικό του φορτίο που είναι ελαφρόν. Βλέπετε, ο άνθρωπος φορτώνεται το φορτίο του διαβόλου, και το φορτίο του διαβόλου είναι ό,τι δεν αρέσει στον Θεό. Ο διάβολος δίνει στον άνθρωπο πράγματα πρόσκαιρα, γήινα, ψεύτικα, και νομίζει ο άνθρωπος ότι με αυτά θα έχει ειρήνη, με αυτά θα έχει ανάπαυση. Το ψέμα, την απάτη, την κλεψιά, την πορνεία, την ασέβεια, όλα αυτά κάνει ο άνθρωπος και νομίζει ότι με αυτά θα έχει ειρήνη. Ειρήνη δεν μπορεί να έχει όμως, γιατί αυτός είναι ο ζυγός του διαβόλου. Ο Χριστός λέει, λάβετε το δικό μου ζυγό
γιατί θα βρείτε ανάπαυση, λέει ο Κύριος. Και όταν πάμε κοντά του, όπως η γυναίκα αυτή που ήρθε κοντά του, ευχαριστούμε τον Θεό που αυτά όλα είναι παραδείγματα για μας. Η γυναίκα αυτή ήταν αμαρτωλή, αλλά πήγε στο Χριστό και ο Κύριος της είπε: «Γίνε, η πίστη σου σε έσωσε». Εσένα σε έχει σώσει η πίστη σου? Ίσως να πεις: «Μα πιστεύω, αλλά ακόμα δεν έχω σωθεί». Αν ακόμα δεν έχει σωθεί, είναι σημείο ότι ακόμα βρίσκεσαι στην αμαρτία, και η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, είναι απώλεια, είναι αποχωρισμός από τον Θεό. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς και μπορεί να σώσει και σένα, αν και εσύ τον δεχθείς ως σωτήρα σου. Αν και εσύ του πεις: «Κύριε, έλα στην ζωή μου, σώσε με, ελευθέρωσέ με, κάνε με, Κύριε, να είμαι παιδί του Θεού». Γιατί όσοι τον εδέχθησαν, λέει το Ευαγγέλιο, σε αυτούς έδωκε την εξουσία να γίνουν συν τέκνα Θεού. Σου το εύχομαι εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας και ακούσετε το Λόγο του Θεού και πιστεύουμε ότι ο Θεός θα σας γίνει βοήθεια. Εγώ με τη γυναίκα μου έχουμε δώσει την ζωή μας στον Κύριο παραπάνω από 60 χρόνια τώρα. Και τον ευχαριστούμε, γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός είναι μέγας και βοηθεί αυτούς που τον επικαλούνται εν αληθεία. Ο Θεός να σε ευλογήσει, είναι η προσευχή μας. Αμήν. You told me you'll be with me to the end of all time.